Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν με αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του έτους. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 70 έως και 210 ευρώ, ενώ η καταβολή θα γίνεται κάθε 1η του επόμενου μήνα. Για το ποσό του επιδόματος ενοικίου για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης διαμορφώνεται ως εξής. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη 105 ευρώ. Αποτελούμενο από 3 μέλη 140 ευρώ. Αποτελούμενο από 4 μέλη 175 ευρώ. Και αποτελούμενο από 5 μέλη και άνω 210 ευρώ. Εδώ όμως για να πάρουν αυτό το επίδομα το ενοικίου θα πρέπει και το μισθωτήριο το οποίο υπάρχει με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας θα πρέπει να έχει πωληθεί ηλεκτρονικά, ειδικά για τα παλιά μισθωτήρια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προνοήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν να απευθυνθούν στον ιδιοκτήτη της κατοικίας, αν δεν το έχει στείλει ηλεκτρονικά, επιβάλλεται να το στείλει ηλεκτρονικά για να γίνει διασταύρωση. Η ψηφιακή αίτηση θα ολοκληρώνεται με 6 κλικ στο πρότυπο των αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα και το ΚΕΑ. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κλειδάριθμους του TaxisNet, θα πιστοποιείται ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολέου του, εφόσον απαιτείται συνένεση από άλλα μέλη του νοικοκυριού, αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πρωτού υποβληθεί η αίτηση, τελευταίο βήμα η οριστική υποβολή της αίτησης. Είναι ο λογαριασμός της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε άλλο όνομα. Και αυτοί δεν θα το πάρουν. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν στη ΔΕΗ και να αλλάξουν το όνομα της παροχής. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτοί οι οποίοι θα δικαιούνται πραγματικά το επίδομα και δεν έχουν αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά, είτε το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είτε ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ να μείνει στο όνομά τους, να μην το πάρουν. Επομένως, αυτές τις μέρες θα πρέπει να τα δουν αυτά τα θέματα. Για αυτούς οι οποίοι έχουν στεγαστικά δάνεια, ισχύουν πάλι οι ίδιοι οι όροι. Το ποσό αυτό θα πηγαίνει απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπαίνει και θα μειώνεται αντίστοιχα οι δόσεις οι οποίοι έχουν να πληρώσουν. Τώρα, για άτομα τα οποία έχουν πρώτη κατοικία και δεν μένουν σε αυτή και μένουν σε άλλη κατοικία, νοικιάζουν, αυτοί δυστυχώς δεν θα το πάρουν. Γιατί έχουν πρώτη κατοικία, για διαφόρους λόγους νοικιάζουν το σπίτι που έχουν και μένουν σε άλλο, αυτοί δεν θα το πάρουν. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, το συνολικό ετήσιο εισόδημα του μονοπρόσωπου νοικοκυριού για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ, ενώ η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό θα λαμβάνει 70 ευρώ μηνιαίως. Ένα νοικοκυριό με 2 μέλη με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως τις 10.500 ευρώ και όρο ακίνητης περιουσίας έως τις 135.000 ευρώ δικαιούται να λάβει 105 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό των 140 ευρώ δικαιούται να λάβει νοικοκυριό που αποτελείται από 3 μέλη, όταν το ετήσιο συνολικό εισόδημα ανέρχεται στις 14.000 ευρώ και η φορολογητή αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη με συνολικό ετήσιο εισόδημα της 17.500 ευρώ και ακίνητη περιουσίας 165.000 ευρώ θα λαμβάνει μηνιαία επιδότηση 175 ευρώ. Ενώ το νοικοκυριό το οποίο αποτελείται από 5 μέλη και πάνω με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 180.000 ευρώ θα λαμβάνει 210 ευρώ μηνιαίως. Ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι, θα πάει τώρα με κριτήρια της δήλωσης η οποία έχει γίνει το 2017. Άτομα τα οποία μέσα στο 2018 έχουν νοικιάσει σπίτι, αυτοί θα πάρουν το επίδομα αυτό, θα υποβάλουν την αίτησή τους όταν θα υποβληθεί και η δήλωση των εισοδημάτων του 2018, η οποία θα ανοίξει η πλατφόρμα αυτή μέσα στον Απρίλιο, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αυτοί όμως οι οποίοι είχαν μέσα στο 2018 αύξηση των μελών της οικογένειας με τη γέννηση κάποιου παιδιού, θα πάρουν με αναδρομικότητα αυτά τα ποσά από 1η του 2019, άσχετα πότε θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Αυτοί όμως οι οποίοι νοικιάσανε για πρώτη φορά μέσα στο 2018 θα πάρουν από το επόμενο τρίμηνο, θα χάσουν δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2019.